Καλησπέρα σε όλους τους ΑΕΚτζίδες. Συνεχίζονται οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια με πολύ καλό καιρό. Και τόσο για εργασίες όσο και για ψησίματα σήμερα, Τσικνοπέμπτη. Βλέπουμε συνεχίζονται τα καλοπόματα και τοποθέτηση σκαλοσιών για την συνέχεια της κάλυψης της υπογειοποίησης. Έχω την εντύπωση ότι θα σκληροδετηθεί ενιαία όλο αυτό εδώ το κομμάτι μέχρι και την τρίτη κολόνα, αυτή που βρίσκεται εδώ αριστερά μας. Και θα μείνει άλλο ένα μικρό κομμάτι παρόμοιο με αυτό που σκληροδετήθηκε τώρα τελευταία στα δεξιά. Όπως κοιτάνε. Εδώ βλέπουμε και τοποθέτηση καλωσιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πάμε εκεί πέρα δεξιά να δούμε τι κάνει, γιατί ακούω εργασίες αρκετές. Λοιπόν, βρισκόμαστε νότιο-ανατολικά. Το κτίριο έχει γεμίσει από σκαλοσιές παντού μπροστά, οπότε και από την προηγούμενη φορά έχει έρθει και ένα νέο σιλό για σοβατίσματα. Ήρθαμε λίγο πιο ανατολικά, όπου βλέπουμε να σοβατίζεται το τοιχείο ανάμεσα στο κτίριο των μουσείων και στον νοτιοανατολικό πυλώνα. Λογικά σήμερα θα ολοκληρωθεί. Στο βάθος βλέπουμε και τις μπουλντόζες και προχωράμε. Ήρθαμε νότιο-δυτικά, βλέπουμε και από μακριά την τοποθέτηση των σκαλοσιών και τα καλουπόματα από πάνω. Έχουν τοποθετήσει και ένα πράσινο πανί πάνω στις καλωσιές. Πάμε να το δούμε καλύτερα εδώ πάνω. Να, εδώ το βλέπουμε καλύτερα. Το κλασικό πανί που τοποθετείται στις καλωσιές, δηλαδή στις κολομές. Πάμε και λίγο πιο βόρεια γιατί βλέπω εργασίες. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο πιο πάνω. Το πρώτο κομμάτι που έχει φτιαχτεί έχει στοκαριστεί. Βλέπω κάτω ξυσίματα και πάνω τα στοκαρίσματα. Βλέπουμε και κάτι καλώδια εδώ που κάνουν εργασίες του πριν. Ηλεκτρολογικές. Περνάνε δεύτερο χέρι στοκαρίσματα. Λίγο πιο κάτω έχουμε και τρυψίματα και εδώ οι ηλεκτρολογικές εργασίες που σας είπα λίγο πιο πριν. Από εκεί που ήμουνα δεν τους είχα δει. Και οπότε έχουμε τα τρυψίματα και αργότερα θα βαφτεί. Λογικά ίδιο χρώμα μαζί με τα υπόλοιπα τοιχεία δεξιά και αριστερά.
Πάμε λίγο πιο πάνω. Στο δεύτερο κομμάτι της κεντρικής πύλης της πλευράς αυτής έχουν φτάσει τις γυψοσανίδες μέχρι πάνω και έχουν μείνει κάποια μικρά κομματάκια. Εδώ έχουμε κάποια βαυσίματα στα πετά κάτω από τις φεγγίδες. Νομίζω ότι οι φεγγίδες ανάμεσά τους θα στοκαριστούν για να κλείσουν τα όποια κενά και πιθανό θα βαφτούν, δεν νομίζω να μείνουν έτσι. Και λίγο πιο πάνω να πούμε ότι υπάρχει ο γερανός όπου θα συνεχίζει η τοποθέτηση φεγγιτών αφού έχει φτάσει μέχρι την βορειοδυτική γωνία. Εδώ είμαστε, έχει έρθει φορτηγό με νόσο φεγγίτες και πλάτες. Όλη η δυτική πλευρά έχουν τοποθετηθεί οι φεγγίτες και έχει μείνει αυτό εδώ το κομμάτι. Και ουσιαστικά θα έχει ολοκληρωθεί. Λογικά μέχρι αύριο θα έχουν τελειώσει. Και θα έχει μείνει στην νοτιοανατολική γωνία. Άμα δείτε και στην αρχή του βίντεο θα το δείτε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα είναι και το τελευταίο και θα ολοκληρωθεί λογικά την άλλη εβδομάδα. Δεν νομίζω να το καθυστερήσουν και αυτό. Βόρεια βλέπουμε τους νέους φεγγίτες που έχουν έρθει και έχουν έρθει και κομμάτια έταλμπον. Εδώ δύο παρτίδες και άλλη μία εκεί και προφανώς προορίζονται για το συγκεκριμένο κομμάτι της βορειοδυτικής πλευράς. Προφανώς θα έρθουν και άλλα κομμάτια, δεν είναι μόνο αυτά, δεν φτάνε. Και λογικά θα τα πιάσουν ίσως από την άλλη εβδομάδα. Προχωράμε. Ανατολικά βλέπουμε μέχρι που έχει σκαφτεί ο δρόμος. Θα σκαφτεί και άλλο προφανώς και βλέπουμε και ένα φορτηγό με χώματα να φεύγει. Πάμε να δούμε λίγο πιο χαμηλά τις εργασίες. Είμαστε λίγο πιο νότια, βλέπουμε την σφύρα όπως διόρθωσε ένας φίλος πολύ σωστά να κάνει τη δουλειά της πεσαλοπίξης και εδώ τη μεγάλη μπουλντόζα να κλασικά να φορτώνει, να σκάβει και να φορτώνει τα φορτηγά για το χώμα, να προχωρήσει και αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο θα πιάσουν το πρώτο.
κι άλλο ένα φορτηγό. Πάμε να δούμε και τις εργασίες του γήπεδου. Νότιο-ανατολικά του γηπέδου δεν βλέπω κάποια εργασία, τουλάχιστον όχι από έξω, εσωτερικά δεν ξέρω τι κάνουν. Και πάμε λίγο πιο πάνω να δούμε μήπως έχουμε κάποιες εργασίες. Ακούω κάποιους θορύβους. Εδώ βλέπω κάποιους στο βάθος να γίνονται κάποιες εργασίες με γυψοσανίδες. Εδώ οι τζαμαρίες που είχαν έρθει τις έχουν πάρει όλες. Είδαμε τελευταία πριν λίγο χωρίς πλαίσιο, δηλαδή μόνιμη τζαμαρία, να τη μεταφέρουν νότιο-ανατολικά και ουσιαστικά επιβεβαίωσουν και αυτό που είπα στο προηγούμενο βίντεο, ότι προορίζονται για κάποια τα εστιατόρια καφέ μπαρ. Αυτά από το γήπεδο. Παίρνουμε όλοι κάρτα φιλάθλου. Ανοίγει και γυναικείο τμήμα χάρβο πια. Και καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Μόνο ΑΕΣ.